Πάμε σε ένα πρώην συνεργάτη της Ελένης Μενεγάκη, της Ελένης μας, να τη στείλω και ένα γλυκό γλυκό φιλί, είναι πανέμορφη κούκλα, την αγαπώ ιδιαίτερα, στο Γρηγόρη Γκουντάρα. Λοιπόν, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, Νίκο μου, είχε μία έτσι κόντρα, όχι παρεξήγηση θα την έλεγα, όχι κόντρα, δεν ήταν κόντρα, παρεξήγηση θα τολμούσα να πω, με τον Δημήτρη Παπανώτα. Κυρίεργο. Τον ομό σταυρό του, στον Α. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έγινε όσα ξεκίνησαν με τις δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη στην εκπομπή Happy Day και μετά έχουμε και την πρώτη αντίδραση του Γρηγόρη στην κάμερά μας. Παρακαλώ. Ετοιμάζεσαι να γίνεις κουμπαρός. Εγώ. Ναι. Α, ναι. Ναι, θα μου βαφτίσει το παιδί. Δεν νομίζω. Θες να δεις κάτι. Λοιπόν, γιατί το πρωί. Τα έχω δει όλα. Τα έχεις δει, Τι άλλο να δω. Ωραία, να τα δουν και οι τηλεθεατές. Όχι, τα έχω δει όλα γενικότερα. Το ξέρω, το ξέρω. Πάμε να καταλάβουμε και οι τηλεθεατές τι εννοούμε και να το σχολιάσουμε. Ξεκινήσατε πάλι τις πόντες και εσύ και ο Γρηγόρης Γκουντάρας. Τι έχει γίνει πάλι με αυτό? Δεν θέλω να πω κάτι. Δηλαδή είναι πραγματικά το μόνο, δεν κρατιέμαι, μία φορά όταν ασχολούνται μαζί σου και κάνουν οι συνάδελφοί σου τη δουλειά που τους στέλνουν τόσα χρόνια να κάνουν, δεν θα το πει σε φιάλτη αυτό. Μία φορά, ρε φίλε. Πώς ένα και από πιστεύω τον... ότι αυτή η κόντρα θα καταλήξει σε κουμπαριά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι θα πάμε, θα γίνουμε συγκούμπαροι. Αυτή η κουμπαριά όταν έχουν όλοι αγόρια, πώς μπορεί να γίνει? Δεν ξέρω τώρα. Μήπως θα ξαναπαντρευτεί ο Γκουντάρας, τίποτα. Έλα καλέ, αφού είναι τόσο ερωτευμένος με την Αθαλή. Θα παντρεύσουν κάποιο ζευγάρι. Δεν τους βλέπω. Από πού το βλέπεις αυτό? Από τα social media που τους ακολουθώ. Αυτό το είναι στα social media, γιατί κι άλλοι ήταν στα social media. Καλά. Εμείς ελπίζουμε όλα τα ζευγάρια που έχουν παιδάκια και είναι ερωτευμένα και έχουν ξεκινήσει με καλές προθέσεις να καταφέρουν να είναι μαζί. Σημαίνει ότι έτσι γίνεται. Να πω κάτι. Συγγνώμη, αυτά που Τσαλίκης δεν με ενόχλησαν καθόλου, συγγνώμη, σε σχέση με αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ότι να χωρίσει ο Γρηγόρης να ξαναπαντρευτεί. Εκτός και αν είπε βέβαια. Εγώ δεν το πήρα για πλάκα. Αν το πήρα την υπόλοιπη για πλάκα, συγγνώμη, εμένα δεν μου άρεσε. Πλάκα ήταν. Αυτό για μένα δεν ήταν πλάκα. Για μένα. Δεν είναι μόνος του ο Γρηγόρης Γκουντάρας. Δεν είναι μόνος του όμως, όταν ακούγεται αυτό το πράγμα δημόσια. Ο τρόπος που τοποθετήθηκε αυτή η πλάκα ήταν κακό. Εντάξει, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε από ένα σημείο και μετά. Γεια, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Απολύτως. Εσύ το πήρες για πλάκα, μήπως εμείς πήραμε πολύ βαριά εκείνο πλάκα. Τα καταλαβαίνει όλα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για κανένα. Και πάμε στην Άταλη. Τραγουδάει πριν χωρίσετε ή αφού χωρίσατε? Θα δείξει αυτό. Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Αυτό που δεν μπορώ, δεν αντέχω σε έναν άνθρωπο, είναι η έλλειψη του στοιχειώδους χιούμορ. Άμα δεν καταλαβαίνουν, κλείνουμε τα φτάκια μας. Θα σου πω, υπάρχει το χιούμορ. Και δεν με νοιάζει ποιος. Κάποια δεν γίνονται χιούμορ. Και ειλικρινά, πια στην ηλικία που έχω φτάσει, δεν με νοιάζει ποιος παρεξηγείται. Εντάξει. Πραγματικά στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, οι παρεξηγήσεις του. Ας χορέψουν το τραγούδι του γάμου, τους γαϊδεμήσουν. Τι θα βάζουν το τραγούδι του γάμου, δεν το χορέψουν. Γιατί δεν βάζουν το τραγούδι του γάμου να το ακούσουν, να θυμηθούν εκείνη την υπέροχη στιγμή να χαλαρώσουν. Απλά όταν υπάρχουν γυναίκες και παιδιά, δεν πρέπει να αφήνουμε υπονοούμενα, έστω και για πλάκα, ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει στη ζωή τους. Υπονοούμενα άφησε ο Τσαλίκης που είπε θα κάνει κουμπαριά. Τι κουμπαριά? Okay. Το σχόλιο δικό σας. Το σχόλιο να διευκρινίσουμε, συγγνώμη, ότι η κουμπαριά μπορεί να είναι και βάφτιση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που εννοούσε ο Τσαλίκης δεν είναι μεμπτό. Μπορεί να καταλήξει σε κουμπαριά. Λέει, μπορεί να κάνει τρίτο παιδάκι, δύο, δεν έχει ο Γκουντάρας και η Ναταλή, δύο. Ναι. Να κάνει τρίτο παιδάκι και να το βαφτίσει. Παιδιά, πάντων, humor, κουμπαριά είναι και αυτό. Humor, ναι, είναι χιούμορ. Ήταν αυτό που έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης. Ήταν μια διάθεση να αλαφρώσει. Και μπράβο στον Γιώργο, να το πούμε και αυτό. Πολύ ωραίο χειρισμό. Δηλαδή, και μπράβο στον Γιώργο που δείχνει τέλος πάντων ότι. Που δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ναι, ρε παιδί μου, νερό και αλάτι, ότι είπαμε τέλος πάντων. Και αν θέλουν να τα βρουν τώρα οι άνθρωποι. Χιούμορ ήταν αυτό. Αυτό που έκανε ο Δημήτρης δεν ήταν χιούμορ. Ήταν μια άστοχη τέλος πάντων τοποθέτηση. Ήταν κακό χιούμορ για μένα. Δεν νομίζω ότι ήταν χιούμορ, γιατί δεν γέλασε και κανείς. Δεν είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του να υπονοήσει κάτι για το ζευγάρι. Εγώ. Ούτε εγώ πιστεύω ότι ήθελε να πει. Αυτό και αυτό λέω. Απλώς ούτε είπε θα χωρίσουν, ούτε. Δεν αισθάνθηκα ότι ήταν κακό το χιούμορ. Ατυχές. Αλλά δεν αισθάνθηκα ότι. Μείωσε, γύρωσε, προσέβαλε την αγάπη του ζευγαριού. Πήγε να πει ότι και άλλοι στα social δείχνουν αγαπημένοι. Δηλαδή είναι σαν να πάει να πει δεν είχε τίποτα αστείο. Το γενίκευσε που δεν χρειαζόταν. Τίποτα κωμικό. Αλλά... και τίποτα που να βγάλεις γέλιο. Και δηλαδή... εσύ της άλλης είναι ήδη τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στους δύο. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια κόντρα την οποία τη συζητάμε και πάρα πολύ καιρό. Ούτως και μια οπότε, μπράβο. Δίνει, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σαν το κάνει επίτηδες. Ο Παπανώτας, σαν να το κάνει επίτηδες. Δεν, δηλαδή έχει τόσο ωραία πράγματα έχει να πει. Κάποια...
ανάγκη των εισαγωγικών να συνεχίσει ή να ανοίξει. Μα μια ξύνεται στην κλίτσα του Σοπάνη. Ξύνεται. Παιδί μου τώρα, επειδή είναι το συγκεκριμένο που το θεωρούμε όλοι έτσι ένα τυχές χιούμορ που το είπε και στα Ματίνα. Γιατί όταν είναι αυτό που λέγαμε. Α, ωραία, ωραία πάσα μου έδωσε. Μπράβο. Ποιος. Πολύ ωραία. Όχι, όχι. Συγχαίρει τον εαυτό τη. Θα σκεφτώ δυνατά τώρα. Θα σκεφτώ δυνατά. Γιατί λέμε για κάποιον, κάποιος μπορεί να ακούσει κάτι και να προσβληθεί, που για κάποιον άλλον μπορεί να μην είναι καν θέμα κουβέντα. Δηλαδή, εγώ μπορώ και να γελούσα. Και ο Γρηγόρης αισθάνεται ότι τον προσβάλλει και δικαίωμά του και καλά κάνει και προσβάλλεται. Άρα λοιπόν, είναι ακόμα και το χιούμορ, το σχόλιο, η κριτική, έχουν ένα σημείο που από εκεί και πέρα, από το όριο και πάνω, δίνει το δικαίωμα στον άλλον να το μεταφράσει όπως θέλει. Προφανώς. Γι' αυτό είναι ατυχές το χιούμορ και ένα τσικ παραπάνω από αυτό που θα ήταν χιούμορ καθαρό. Με μερικά πράγματα δεν κάνουμε χιούμορ. Όπως για. Μην μπορεί η Μαρία, εγώ, ο Κώστας, ο Νίκος να το περνούσα έτσι και να μην καταλάβαινα το ίδιο το οποίο κατάλαβε ο Γρηγόρης. Δικαίωμά του να προσβληθεί. Μα κατάλαβε κανείς κάτι χιουμοριστικό. Ενώ εγώ ήσαν ατυχές, ατυχές χιούμορ του ατυχής στιγμή και okay. Απλά να μην. Νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Παπανώτης συνοχλείται πια όταν θεωρούν οι υπόλοιποι πως το κάνει επίτηδες. Γιατί όντως ήταν μια ατυχή στιγμή του πρόγραμμα. Ωραία, επίτηδες τώρα. Ναι. Και η Σταματίνα είναι εκεί δίπλα του, λειτουργεί πυροσβεστικά, του λέει έλα μαζεψέ το και βλέπεις ότι λίγο με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έτσι. Τρόπο του, μα πάει να βγει από πάνω όμως, επειδή μου όλοι μπορούμε να έχουμε μια ατυχία. Αν μου πεις εσύ, έλα τώρα αυτό που πες ήταν λάθος. Από, έλα δίκιο, έχεις, είπα βλακεία. Εκείνος επιμένει, γιατί δεν ήταν... έκανε χιούμορ. Γιατί αυτό... να το δικαιολογήσεις, πες, έκανα λάθος, sorry, μα, το τέλος. Αυτός θεωρεί ότι έκανε χιούμορ. Εντάξει μόνο τώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε και τις δύο πλευρές, και τον Γρηγόρη και τον Δημήτρη. Έτσι. Βρήκαμε τον Γρηγόρη. Το Δημήτρη ξέρουμε που μένει. Και αυτό είναι απειλή. Ξέρουμε που μένει. Αλλά δεν έχουμε τη δική του αντίδραση. Μας μίλησε, πάμε να δούμε τι μας είπε ο Γρηγόρης και πώς αντέδρασε, πώς το χειρίστηκε και εκείνος. Παρακαλώ. Γρηγόρη, μισό λεπτό. Τι έγινε πάλι με τον Παπανώτο, τι έγινε. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Γρηγόρη. Ήταν ήδη με φόρα. Εντάξει. Πάει να πάρει το παιδί του, είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν κάζωσε μόλις έκανε την ερώτηση. Όχι, 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 όχι. Απλά δεν φρέναρε όταν είδε τη Σοφία. Η οποία Σοφία τρώμη τη μάχη. Μην πήγε ένα μόνο που δεν έκανε στην άσφαλτο έτσι. Εγώ θα πάω το μεσημέρι να με κεράσει ένα παγωτό φιστίκι όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί στο ΠΟΕΜ και θα το ρωτήσω. Φιστίκι εξαιρετικό, παιδί. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και όχι πράσινο. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, και θα το ρωτήσω τι έγινε. Και λογικό είναι όταν έχει συμβεί κάτι και βλέπεις μια κάμερα απ' έξω και σε ρωτάνε, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι, ποια ερώτηση σε περιμένει. Μα εδώ δεν το σχολίασε στον αέρα της εκπομπής που βρίσκεται, ρε παιδιά. Προφανώς και δεν θέλει να το συζητήσει περαιτέρω. Ήταν εμφανώς νευριασμένο. Ναι, εντάξει. Άμα ήθελε να το συζητήσει, θα το έκανε στην εκπομπή.